Αυτό που λέει, έμαθα ότι σε κυνηγούσε ένας, λέει, ιερολοχίτης έξω από το Χαριλάου. Ναι, θα σου πω τι έγινε εκεί. Sky Media, ένας ιερολοχίτης έξω από το Χαριλάου. Λοιπόν, και βρίζει. Έρχεται από τα 10 μέτρα. Κοιτάω δεξιά-αριστερά. Βασικά πίσω σου πρέπει να κοιτάς. Εγώ πάντα έχω καθρεφτάκι. Οδηγάω με καθρεφτάκι όταν περπατάω. Πρέπει μη σου έρθει καμιά από πίσω. Τις μπροστά τις μαζεύεις, αποκρούς, κάνεις, ράνεις, φεύγεις, κάνεις. Δηλαδή μην τη φας τη μάπα και στα αρχίδια. Όπου και να φας εδώ στο χέρι, στα αρχίδια σου. Ξέρω εγώ εδώ, εδώ από πάνω, στα αρχίδια σου. Έρχεται που λες να με χτυπήσει. Παίρνω θέση άμυνας. Το βλέπω τον μπούστι έρχεται. Ξέρεις, γελόχητες, ε. Και πιήσαμε 40 κιλά χασίση. Λοιπόν, με το που έρχεται στα 4 μέτρα, πέφτει μόνος του κάτω. Πέφτει. Και τι λένε οι μπουστάδες. Το χτύπησε, το χτύπησε. Πού πούστη και αρχίζω και τρέχω. Τρέχω για να γλιτώσω. Εν τω μεταξύ, τι το χτύπησε το μαλάκα. Έπεσε μόνος του. Κάμια 100 άτομα με κυνηγούσε. Πού να με πιάσουν. Τακ, 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 τακ. Ταχύτατος, τη στρίβω από Αλκμίνης κάτω. Μην είδατε τον Παναή. Αλλά ο πούστης ερχόταν, δεν με κυνήγησε αυτός. Ερχότανε να με χτυπήσει, σκόνταψε ο πούστης από τη σούρα του, από τη σούρα του, στο διάλογο το μαλάκα. Και πέφτει ξερός κάτω. Από τη θύρα 1. Τα κάγκελα για από το σχολείο είναι ψηλά, δεν μπορεί να τα πηδήξει. Πρέπει από πίσω που να πα. Το χτύπησα από δύο ανθρώπινα γαμιά, αλλά χτύπησα το παιδί. Και χτύπησα ρε που στα ράδες της, μόνος μόνο στέλνες. Άντε βρεις άκρη. Εκεί δεν κάνεις διάλογο, εκεί Λούις γίνεσαι. Έτρεχες γυμνός στη μοναστηρίου μεσάνυχτα και σε κυκούσε κάτι μαύρη. Ε, καλά, εντάξει, αυτά τα είναι ψέματα. Εντάξει, δε. Το Νέτο, ναι. Άρα είναι τούλη τον έκανα. Πας ρε Νέτο. Και μη είδω Νέτο μέσα στο κόσμο. Ουπούστη, λες για Νέτο. Ε, μάλα καλό, τι λέω για Νέτο, καραγιώζει. Ότι ένα σου περάσει, σε κυνηγούσε και όταν σε έπιασε, εσύ άρχισε να κλαίσει και το παρακαλούσε να σου επειδή είσαι μικρό παιδί. Ένα σου περάσει να με πιάσει. Δεν έχει άντερα ένα σου περάσει να με πιάσει εμένα. Να πάω πια στο Σαωρίδι και τον έγρι αυτό σου περάσει. Ποια είναι η μεγαλύτερη καφρίλα που έχει κάνει στην ενήλικη ζωή σου. Καφρίλα που να τη θυμάσαι και να γελάς ενώ. Λοιπόν, θα σου πω μια καφρίλα που έκανα στην Αθήνα σε κάτι γκούντι. Είναι ελεηνή όμω καφρίλα. Φεύγω από το σπίτι της παιδεράς μου προς Πεύχη να πάρω το λεωφορείο, να φύγω στο λεωφόρο και να πάω προπόνηση με τον Αλέφαντο κάτω στο Παναθηναϊκό στάδιο. Είναι μέχρι να πάω στο λεωφορείο είναι κανένα 1,5 χιλιόμετρο περπάτημα 2. Πίνω καφέ το πρωί, περπατάω. Στο πρώτο χιλιόμετρο με πιάνει ένα κόψιμο. Με πιάνει ένα κόψιμο, λέει πούστη. Μιλάμε για κόψιμο τώρα, δηλαδή πού να πάω. Πού, εκεί περνάνε αυτοκίνητα, δηλαδή γίνω ρεζίλ. Θα μου πει Αθήνα, να μπει σε ξέρω, κι άμα σε ξέρω. Βλέπω κάτι γκούτι απέναντι, μέχρι να περάσω τον δρόμο και το ανθρωπάκι να γίνει πράσινο. Έχασα μέσα με 20 χρόνια από τη ζωή μου. Θα γυδρώσει, θα γίνει. Μπαίνω μέσα. Τι κάνω τώρα, λέω, πού στείλω. Παραγγέλνω ένα σάντουιτς. Λέω ένα απλό, λέω, πάω λίγο τουαλέτα να πληθώ. Με το που πάω τουαλέτα, παιδιά. Την έχω βουλώσει την τουαλέτα. Έχω χέσει το μισό γκούντι. Έχω ξελαφρώσει και η μεγαλύτερη καφρίλα ποια είναι. Ότι επειδή δεν είχα να πληρώσω. Δεν είχα λεφτά μαζί μου για τα εισιτήρια. Φεύγω βολίδα με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το σάντουιτς σας κύριε. Φεύγω, γεια σας. Είναι μια από τις καφρίλες που έχω κάνει, αλλά δεν την έκανα, ας πούμε, για να. Άλλη καφρίλα που κάνω. Εκεί στο τηλεάστη που πηγαίνω, Όλγας με ένα στενό. Είναι ένα πάρκινγκ που έχει για το τηλεάστη για να βάλεις αυτοκίνητο. Εκεί βάζουν συνήθως παράνομα διάφοροι τα αυτοκίνητά τους. Και αυτός ο κάμεραμα και τα λοιπά φώναζε την τροχιά, δεν έρχονταν η τροχιά, ρε μαλάκα του λέω. Τι τροχιά και δήμους και αρχιδιές θα κάνεις. Του γράψω εγώ μερικά πράγματα στο τζάμι και αρχίζω για κακουριά. Γαμημένε και ατά, γαμώ την πουτάνα τη γυναίκα σου που όταν γαμιέται εσύ αφήνεις τα μάξι εδώ στο θέση τη δική μου. Πού στην Νεοέλληνα, γαμημένε. Ψηφοφόρο του Πασόκ που σε γάμισε. Διάφορε τέτοιε μαλακίε. Έρχεται μια μέρα ένα. Λέει. Ποιο λέει, έγραψε, λέει αυτά. Λέω εγώ, κύριε. Θα σα κάνω μήνυση, λέει κύριε. Θα μου κλάσει τα αρχίδια, λέω κύριε. Στο κόκκινο κάνω κάτι καφρίλε. Πάει να κάτσει σε ρόλο. Του πετάω. Του πιάνω την καγκαρέ, πέφτει κάτω. Κάτι τέτοιε. Κάτι τέτοιε ψιλομαλακιούλε κάνω. Πε ιστορία με ρόλο για το δικαστήριο, λέει. Εντάξει, παιδιά, γνωστή είναι αυτή η ιστορία. Είχα πλακωθεί στις γροθιές εκεί σε μια ταβέρνα, μπλεχτήκανε εκεί πέρα κτλ. Μου κάνανε μήνυση κτλ. Και με λέει ο Γρόλιος, εγώ θα σε σώσω, μην μιλάς.
Είναι εισαγγελέα Αριανό, λέει, δικό μου άνθρωπο, λέει, και τα λοιπά. Θα το καθαρίσουμε, δεν θα μιλήσει καθόλου. Και τι είπε ο αφιλότιμο. Έδωσε κουτουλιά, λέει, στο χέρι του πελάτη μου, ο αντίδικο, λέει, και χτύπησε, λέει, ενώ ο πελάτη μου ήταν σε άμυνα. Και αθώο, λέω, κατηγορούμενο. Λέω, τέτοιε μαλακίζεται στα δικαστήρια. Λέει, ναι, έτσι λέω και οι δικαστέ, λέει, ο δικαστή λέω ότι ήξερε, λέω, τι έγινε. Μαλάκα, λέει, ο δικαστή να μην ξέρει τι έγινε. Και γιατί με αθώο. Δικό μου άνθρωπο, λέει. Λαπτό, λέει, Muay Thai 4 χρόνια με 98 κιλά. Λίπο, θε να παίξουμε ξύλο. Κοίταξε, φίλε, καλό το Muay Thai, καλό το λίπο κτλ. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, η ώρα του ξύλου, οι κανόνε αλλάζουν. Γαμά και το Muay Thai και το Swai Thai. Και άρα να αρχίσουν και πέφτουν, ξέρω, καρέκλε. Ξέρω εγώ, βγήκα ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, μαλαματίνα, το κάνει ο άλλο έτσι και αρχίζει και έρθει κατά πάνω σου. Αν είχε λίγο πιο πεταχτό αυτή, λέει, θα ήσουν ήδη ο Κουσκούνη. Αυτό που έχει πει μια φορά, πως σε έκανε μήνυση επειδή αποκάλεσε ένα τυπά Έλληνα, είναι αλήθεια? Ναι. Α, το διάλογο Ευρώμο Έλληνα, του είπα. Ευρώμο Έλληνα. Έλληνα, του λέω μετά. Μου λέει, τι είπε, ρε φίλε, λέει, θα μήνυση. Με έκανε μήνυση γιατί τον είπα Έλληνα. Δεν πήγαμε μέχρι το δικαστήριο, γιατί μετά πήγε ο Γρόι. Έλα, ρε, αγόρι μου, τώρα πηγαίνω σε δικαστήριο, γιατί τέτοιε μαλακίε είναι δυνατόν. Έλληνα σε είπε. Λέω, Έλληνα τον είπα, γιατί ω Έλληνα νιώθει μαλάκα, λέω γι' αυτό. Επειδή τον είπα Έλληνα το μαλάκα. Το γιο ταχύ του κόκκινου τον κλέψα. Βγήκε ο. Α, αυτό δεν το ξέρεις. Και αυτό είναι καφρίλα. Δύο και τέταρτο σχολάω από το ραδιόφωνο. Πάω μπότσαρι παρακάρω. Βλέπω το ματί του κόκκινου αναμένο. Ο κόκκινος μέσα στο γιο τη. Κουκούλα, ήταν Χριστούγεννα. Ο Ραπτόπουλο, καμπαρτίνα, ιστορίες. Πατ, μπαίνω μέσα στα μάξι του κόκκινου. Περιμένω να βγει ο κόκκινος. Δεν φαίνω μόνο τι μόνο. Εγώ είχα κάσκες ιστορίες. Πώς το λένε. Βγαίνει ο κόκκινος, με το που βγαίνει ο κόκκινος, βάζω την πρώτη, φεύγω στο στενό. Ο Κυλιόδουλος, αντί να πετάξει το σάντουις και την κοκακόλα και να τρέξει, γιατί στενό είναι, μήπως προλάβει κτλ. Είχε την πίτα γύρω από τη μια μεριά και την κοκακόλα από την άλλη και φώναζε έτσι και γεμάτος μου. Τι ούρε ζώο, του κάνω δύο κύκλους που λες. Το ζώο έχει γονατίσει να πούμε και φεύγω βολίδα μετά. Φόραξε την αστυνομία, ο μαλάκας, να πάρουν, λέει, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ρε μαλάκα. Μια άλλη ιστορία που τον έκανα, του ξεφουσκώνω το λάστιχο ένα βράδυ έξω από το σπίτι. Πάει στο βουλκανιζατέρ εκεί στην Παπάφη. Όργησα. Λέω, γιατί ρε μαλάκα άργησε. Έπαθα φούιτ. Λέω, τι φούιτ έπαθε, ρε μαλάκα. Το λάστιχο. Τι έπαθε ο λάστιχο. Φούιτ. Και στο έκανε, λέω, αυτό. Ναι, μου το έκανε. Φίλο μου, τάδε. Λέω, σε πήρε και λεφτά. Λέει 10 ευρώ, 8 ευρώ πώς τον πήρε. Τι καριόλης, λέω, είναι. Αφού δεν είχε φούιτ, λέω, το αυτοκίνητο. Τι είχε. Σου ξεφούσκωσα το λάστιχο, λέω. Τον έκανε και διαφήμιση δωρεάν, δεν ο μαλάκας για να πάει την άλλη φορά, αλλάξει κανένα λάστιχο. Μανώ, τι λέω, 4. Μάλλον σου κάμισε ο πατέρας μου, τη γιαγιά σου. Και έχεις αποθυμένα. Σειρά μας μπάσκετ, μεντ. Πώς λέγονταν στον Άγιο Φανούριο, ρε, η ομάδα εκείνη. Όχι εδώ, στον Άγιο Φανούριο, ρε μαλάκα. Ποια προοδευτική, ρε, πούστη. Ομάδα μπάσκετ ήταν. Τώρα πάντα σε ένα μάτσο που πάντα έπεφτε ξύλο μεταξύ τη Μεν και αυτή τη ομάδα, Φίλιππος Αγίου Φανουρίου, κάπως έτσι, με το Φίλιππο. Και πήγαινα και έβλεπα από ψηλά το ξύλο που έπεφτε και γελούσα. Δεν πήγαινα να δω μπάσκετ, πήγαινα να δω ξύλο. Άκου τώρα. Πήγαινα εγώ απάνω ψηλά, έπεφτε το ξύλο και γελούσα εγώ. Ραπτόπουλο, κούτα, δεν βοηθά. Τι να βοηθήσω, ρε πούστη, τι να βοηθήσω. Παίζουμε 50 ξύλο, μάλλον 50 και ασχολούμαι να σκοτωθεί εκεί. Ένα με ένα να παίξει ξύλο, ωραίο ξύλο. Να πα στον όγλο και να μαλώσει είναι μεγαλύτερη μαλακία. Πάω στο βράδυ, αν είναι ο Χιλιτίδης καμιά φορά, και είναι η Χολύπτης κάποιος άλλος. Ο άλλος πάει δε παραδέκα, αρχίζει και λέει έτσι. Άμα δω η Χολύπτη με κάνει έτσι, θέλω να του γάμισω το σπίτι έτσι, κοίτα. Ρε γάμω το σπίτι σου, του λέω. Αν φύγουμε και 5 και 7 και 8 και 9 και 10, τι θα γίνει, ρε πούστη. Θα γίνει τίποτα. Αυτό, κοίτα. Γαμιέσαι, ρε πούστη, λελίδι, του λέω. Γαμιέσαι. Δεν μ' αρέσει. Άρα είναι μεράκι. Γέλασε πολύ όταν είπε ότι ο αλέφαντος γαμάει ακόμη. Ναι, ρε, γαμάει, γιατί να μην γαμάει. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, αλάτια δεν κάνει, αθλείται. Πώς δεν γαμάει. Σου λέω, δεν υπάρχει. Τι ψέματα σου λέω. Σαν το κόκκινο, έλα και να τα πούμε και θα σου βρω δουλειά. Μαλακίες. Έχεις πρίξει κανένα που να του σου έκανε μαγκές από το ραδιόφωνο. Όχι, αλλά πήγα να βρω κάποιον που έβριζε την κόρη μου και τον είχε εντοπίσει ο Χιλιτίδης στη Βουλγαρία αυτόν. Και είχα πάρει δύο φίλους μου οι οποίοι δουλεύουν σε τοκογλύφους και παίρνουν λεφτά. Μιλάμε για τέτοια άτομα. Και λέω, πόσα θέλετε, ρε μαλάκες, να πάμε στη Βουλγαρία, όχι για να βοηθήσετε να τον δείρω, για να φύγουμε, δηλαδή να μπορέσουμε να φύγουμε, μας πιάσουν στη Βουλγαρία, γιατί άλλο να σε πιάσουν εδώ. Στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα, άμα πρίξεις κανένα, και αλλιώς στη Βουλγαρία. Και τον βρήκα και τον πήρα τηλέφωνο, του λέω, έρχομαι,
Κρύψου του λέω, Γαμιόλα, συγγνώμη, αυτά τις μαλακίες. Μένα, ό,τι και, ό, μου ρίχνετε πινελί και ξέρω. Ρίχνετε μου ό,τι πινελί και θέλετε. Τώρα τα παιδιά μας και οι κόρες μας και οι γυναίκες μας και οι μάνες μας και οι θείες μας, όταν μου βρίσεις θα σε βρίσω. Στη Λέσχη που σε μιλούσαμε έτρεμες, λέει. Σας γαμίσανε στη Λέσχη, σας φάγαν τα λεφτά Γαμιόλα. Σας φάγαν τα λεφτά Γαμιόλα στη Λέσχη. Οι έξυπνοι ήτανε. Πάρ' την μπούτσα μου τώρα στη Λέσχη, Γαμιόλα. Ε, Γαμιόλα, πάρ' την μπούτσα μου Γαμιόλα στη Λέσχη. Ε, Γαμιόλα. Όταν γίνονται επεισόδια στο γήπεδο, πώς αντιδράς? Αποφεύγω, παιδιά. Γενικά αποφεύγω στην πολυκοσμία, όταν γίνεται φασαρία, ας πούμε, πολύ βέβαια, φεύγω. Σε έχει ο Κασιδιάρης, ράψω όλοι που στο λέω, αλλά είσαι δυνατός. Κοίτα, ο Κασιδιάρης χωρίς μαχαίρια και πυρούνια. Δεν ξέρω, αυτοί μάθαν, άκου να δεις. Οι Χρυσαυγίτες μάθαν να πάνε πολύ. Ο Κασιδιάρης, άμα έρθει ένας μέρα, δεν πάει. Στο λέω, ο Ρατόπουλος πάει. Άμα θέλω οποιοδήποτε Κασιδιάρης και Μαλιάρης, έρθει ένας μέρα. Αυτές τις μαγκές εγώ δεν τις. Ο Κασιδιάρης και ο Παπαριάρης. Άιτε τώρα. Χθεσινός 123 χρονών με έγινε ελληναράσχετος. Εντάξει, έχει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα. Ραπτόπουλη είσαι ίδιος ο σκύλος μου, ρε. Αλλά πιο γυαλιστερός. Μάλλον τις γκόμενά σου τις αρέσουν οι διάσημοι και οι γνωστοί. Υπάρχει μια γκάμα γυναικών που τους αρέσουν ό,τι και να είναι ο άλλος και σκύλος να είναι αφού είναι γνωστός. Υπάρχει μια γκάμα γυναικών τέτοια. Ραπτόπουλη, άμα φέρεις ένα μίλιο μουνί στην εκπομπή, θα υπερπολαπλασιαστεί το πίσω του κοινού σου. Πιθανόν. Αλλά δεν θα είμαι ο γνωστός Ραπτόπουλος μετά, πώς θα γίνει. Μουνί. Έφερε και αυτό και ο Χίτας μουνί. Να το μουνί που είναι. Ο Χίτας, στον Τιβή Μακεδονία. Πάει το μουνί. Ο Κόκκινος, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπορεί να τον έχει θαυμάστρια ο Κόκκινος, επειδή κάνει εκπομπή. Αυτό λέω, δεν είναι λόγω ότι είναι σούπερσταρ. Σούπερ παπάρι είμαστε όλοι. Τι σούπερσταρ, αρχίδια είμαστε. Σου λέω πως λειτουργεί γυναίκα, βρε μαλάκα. Δεν σου λέω ότι κάποιος είναι σταρ μαλάκα. Τη σκορδά δεν την πίτσανε, φίλε. Όχι. Αυτά θα τα λέει ο Κόκκινος. Αυτές τις υπερβολές τις λέει ο Κόκκινος. Ραπ, γιατί το παίζεις, λέει φουσκωτός και δυνατός, ενώ είσαι λέει, λάσπη και χοντρός. Είμαι σίγουρος ότι σε έχω, λέει, 80 κιλά είμαι και 1,80 ύψος. Και γερό, λέει, παπάρι έχω, λέει. Βάλτο στον κόλο σου το παπάρι. Σας είπα, μαλάκες, το ξύλο και αυτά εδώ τις μαγκές είναι και τι ψυχή έχει μέσα του άλλος. Είναι ένα 80 και 80 κιλά και 83 κιλά και ξύρισα την κάμπα μου και πήγα στο γυμναστήριο, μαλακίες. Εδώ ο Κόκκινος δεν μπορεί να δει αίμα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να δει, ξέρω εγώ, να δώσει έναν ένα μπουνίδι και να σου δώσει ο ένας ένα μπουνίδι και να ανοίξουν οι μύτες σας. Και να τρέχει η μύτη σου αίμα και να πρέπει να παλέψεις. Τι θα κοιτάξεις, το αίμα ή να φας τον άλλον? Άμα κάτσεις και δεις το αίμα, της έχει γαμίσει ο άλλος. Σου λέω λεπτομέρειες, μαλάκα. Μαύροι, όχι, δεν έχω πηδήσει, φίλε. Δεν μου άρεσαν οι μαύροι. Σου είπα, μου αρέσουν οι ξανθιές. Μου άρεσαν οι ξανθιές. Καλά, νομάτες. Μαλάκες. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, αν είμαστε καλά, έτσι. Φιλάκια.